παρακολουθώντας τις τοποθετήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το τραπέζι, καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής. Ποιος είναι αυτός? Η σταθερότητα σε εισαγωγικά που προσπαθούν να καλλιεργήσουν, η οποία απορρέει από την παρέμβαση του ΝΑΤΟ σε ολόκληρη την περιοχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας μίλησε για σταθερότητα και είναι προκλητικό αυτό, την ίδια στιγμή που το τραπέζι της συζήτησης με την τουρκική κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη με τον Ερντογάν στρώνεται πάνω σε νατοϊκό έδαφος. Αυτός είναι ο οδικός χάρτης που γίνεται η συζήτηση με κατευθύνσεις της Νατοϊκής Συνόδου, που στόχος βεβαίως είναι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, να ενισχυθεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και βεβαίως να προχωρήσει στην εκμετάλλευση. Και την ίδια ώρα βεβαίως να παραμένουν στο τραπέζι τα σημαντικά ζητήματα που, όπως λέει η κυβέρνηση, συμφωνούμε, όμως οι προκλητικές ενέργειες συνεχίζονται, είναι όλα αυτά που είδαμε και το προηγούμενο διάστημα, είναι όλα αυτά που ακούστηκαν στην ίδια τη συνάντηση περί μουσουλμανικής μειονότητας, περί δύο κρατών για το Κυπριακό, που βεβαίως ξέρετε πάρα πολλά από αυτά στο τέλος της μέρας, όταν θα έχουν προχωρήσει βεβαίως οι επιχειρηματικές business ανάμεσα στις δύο στις χώρες, μπορεί να θεωρούνται αυτονόητα ορισμένα πράγματα και αναφέρομαι δηλαδή, βεβαίως. Λέτε ότι θα δεχτεί η ελληνική, οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση θα δεχτεί ότι η μειονότητα είναι τουρκική. Σας αναφέρω τις προκλητικές δηλώσεις που έγιναν. Και σας λέω λοιπόν. Που γίνονται κάθε φορά, σε κάθε περίπτωση. Που γίνονται βεβαίως κάθε φορά. Στο τέλος όμως της μέρας, και ενώ θα έχουν προχωρήσει βεβαίως, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο ανάμεσα στις δύο χώρες, να προχωρήσει συνεργασία σε εισαγωγικά ανάμεσα σε επιχειρηματικούς ομίλους, γιατί εδώ μιλάνε για αιώλικα πάρκα. Λέτε να τα αφήσουμε στην άκρη αυτά. Μιλάνε όλα αυτά. Γιατί στο η βάση οικονομική μας ενώνει. Στο τέλος της μέρας, λέω, πολλές από αυτές τις επικίνδυνες διευθετήσεις, λέμε εμείς, που αφορούν και τα κυριαρχικά δικαιώματα της μέρας, θα θεωρούνται λίγο πολύ αυτονόητα. Λοιπόν, κυρία Παναγιωτακοπούλου. Επιθέψτε μου όμως να πω. Θα το πείτε, γιατί θέλω να μιλήσουμε και για την ακρίβεια. Επιτρέψτε μου όμως σε αυτό τον πρώτο γύρο. Ελάτε για να πάμε και σε σύντομο δελτίο. Είναι προκλητικό να μιλάει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για σταθερότητα, όταν έχει εμπλέξει τη χώρα μας και το λαό μας σε δύο πολεμικές συγκρούσεις που είναι σε εξέλιξη. Μιλάω για τον πόλεμο στην Ουκρανία, μιλάω για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Μια αντίφαση από το ΚΚΕ να είστε υπέρ της εισβολής της Ρωσίας και εναντίον του ανατολικού της Τουρκίας. Κάνετε μεγάλο λάθος, κυρία Προβατά, και δεν ξέρετε τι λέει το ΚΚΕ. Κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Όταν λέτε ότι είναι ο πόλεμος είναι. Ωραία, θα το πούμε αμέσως μετά, μόλις γυρίσουμε το δελτίο ειδήσεων. Το Κόμμα Ελλάδας βάζει ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα στο τραπέζι. Ότι η χώρα μας, ο λαός μας δηλαδή, εμπλέκεται σε μια πολεμική σύραξη στην Ουκρανία, ανάμεσα στο ΝΑΤΟ, στις Ηνωμένες Πολιτείες και την καπιταλιστική Ρωσία βεβαίως, σε βάρος του Ουκρανικού και του Ρώσικου λαού. Και δεν έχει καμία δουλειά. Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ αφήνουν στο απειρόβλητο την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κρύβεται πίσω και από αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η κάθε λαϊκή οικογένεια. Γιατί είναι χαρακτηριστικό ότι τα προηγούμενα χρόνια, και εδώ έχει την αιτία της και είναι μία από τις αιτίες της ακρίβειας, δόθηκε πολύ ζεστό χρήμα στις μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ μιλάμε για την πολιτική της πράσινης ανάπτυξης, ότι εδώ μιλάμε για τα χρηματιστήρια της ενέργειας, που βεβαίως έχουν να κάνουν και με τις αυξήσεις στις τιμές. Όμως είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι αν θέλουμε να μιλάμε για αντιμετώπιση της ακρίβειας, πρέπει να μιλήσουμε για την κατάργηση των αντιλαϊκών έμεσων φόρων που σήμερα πλήττουν κάθε λαϊκή οικογένεια. Γιατί, για παράδειγμα, φτάνει να σκεφτεί κανείς ότι όταν κάποιος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, το 1 τέταρτο της τιμής του προϊόντος είναι φόρος. Ναι. Συμφωνείτε λοιπόν με το ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό. Και ότι οι φόροι, θα κάψουμε και στην ενέργεια, είναι φόροι που και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία ψήφισαν να μονιμοποιηθούν στο Ευρωκοινοβούλιο. Και βεβαίως, αν δεν μιλάμε για αντιμετώπιση της ακρίβειας, δεν μπορούμε να μην μιλάμε για την αύξηση των μισθών, που οι μισθοί βεβαίως σήμερα βρίσκονται πολύ πίσω και από τα επίπεδα τα προ-κρίσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι είναι γύρω στο 25% μειωμένοι οι μισθοί σε σχέση με το 2011. Και όταν μιλάμε βεβαίως για αυξήσεις στους μισθούς, εδώ έχουν ευθύνη και οι δύο. Πρώτα απ' όλα γιατί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έφερε τον νόμο Αχτσιόγλου, που τον νομοποίησε μετά και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και έγινε νόμος Αχτσιόγλου Βρούτσι, ο οποίος καταργεί τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Ναι, αυτό είναι επίσης ένα μεγάλο ζήτημα. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι και αυτό το ζήτημα πρέπει να γίνει κριτήριο ψήφου βεβαίως της Ευρωπαϊκής
ευρωεκλογές, καταδικάζοντας την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στηρίζει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, βεβαίως του 41%, που πρέπει να κοντίνει, αλλά ξέρετε, αυτό το 41% δεν κοντένει με αυτούς που υπερασπίζουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τις καλύψουν τις όποιες απώλειες μετά ψηφίζοντας τα νομοσχέδιά της, αλλά με όσο γίνεται πιο ισχυρό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.